Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή σήμερα. Θα φτιάξουμε μία υπερσαλάτα, όπως σας είπα. Η σαλάτα θα τα έχει όλα, πρωτεΐνη, καλό υδατάνθρακα και καλά λιπαρά. Και όντως θα γίνει σε χρόνο ρεκόρ. Μία σαλάτα με ρεβίθια και λουκάνικο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα ρεβίθια με λουκάνικο και σπανάκι θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ρεβίθια μπαρμπαστάθης, 500 γραμμάρια σπανάκι, 2 κρεμμύδια, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια λουκάνικο χωριάτικο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κλωναράκι δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και για να την κάνω ακόμα πιο απλή, σήμερα δεν θα χρειαστεί να μουλιάσουμε τα ρεβίθια. Γιατί? Γιατί σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ρεβίθια μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται μουλιασμά και μαγειρεύονται απευθείας από την κατάψυξη. Χρειαζόμαστε μία ολόκληρη συσκευασία εδώ και είναι φανταστικό και τρελό asset να μπορούμε να ψήνουμε όσπρια κατευθείαν από την κατάψυξη χωρίς μούλιασμα. Το μόνο πράγμα που ουσιαστικά μας αποτρέπει από το να μαγειρέψουμε όσπρια είναι το μούλιασμα και το καταλαβαίνω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είμαι σίγουρος πως όλοι θα μπορείτε να φτιάξετε όσπρια. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τα ρεβίθια, τα φασόλια, οι φακοί άνετα μπορούν να αντικαταστήσουν το κρέας. Οπότε είναι πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο θρεπτικά και κάποιες φορές την εβδομάδα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε όσπρια στη διατροφή μας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, το νεράκι μου βράζει καθόλου αλάτι. Ρίχνω μέσα τα ρεβίθια. Εδώ και στη συσκευασία γράφει ότι χρειάζονται 55 λεπτά βράσιμο. Οπότε, εμείς θα θέλουμε λίγο λιγότερο να κρατάνε γιατί θα κάνουμε σαλάτα. Θα βράσουμε 45 λεπτά. Θέλουν 45 λεπτά για να γίνουν, εμείς θα γυρίσουμε πίσω τα 35. Γιατί μέχρι που να γίνουν τα ρεβίθια, τα έχουμε ολοκληρώσει και τη σαλάτα μας. Τα ρεβίθια χρησιμοποιούνται σαν υποκατάστατο του καφέ από τον 18ο αιώνα. Σε μερικές χώρες μάλιστα, ακόμα και σήμερα, χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική τροφή αντί για καφέ. Μετά από 35 λεπτάκια, τα ρεβίθια μου σχεδόν έχουν βράσει, οπότε θα τα αλλάξω μάτι, θα τα βάλω εδώ, γιατί θέλω το μεγάλο μου μάτι για τη γανάρα μου. Θα βάλω την υπερτηγανάρα πάνω να πάρει φωτιά, να γίνει χαμός. Οπότε ανάψαν αυτά και ήρθε η ώρα για το φαν του πράγματος. Η ώρα του σοταρίσματος, αυτή η ώρα που μας τρελαίνει όλους. Το μόνο που χρειάζομαι είναι λίγο λουκάνικο από το ψυγείο. Εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτά είναι τα καλούδια που έχω εδώ. Κρεμμύδι, πιπεριά, σκόρδο, λεμόνι και λίγο σπανάκι. Πώς φαντάζεσαι ότι θα κάνω τη συνταγή μου? Θα βάλω το λουκάνικο. Ναι, γιατί να μην βάλω πρώτο το κρεμμύδι? Και γιατί να ξεκινήσουμε έτσι. Θα τσιγκαρίσεις το κρεμμυδάκι σου, το λαδάκι. Περίμενε. Ό,τι μου λες θα κάνω. Ό,τι μου λες θα κάνω. Περίμενε. Κρεμμύδι είπες. Αντί για να το ψιλοκόψω, θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Έτσι όπως είναι, το κόψω στα 4. Και έλα λίγο εδώ. Έλα, έλα. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βγάλεις φλούδα-φλούδα το κρεμμύδι εδώ. Okay. Και δεν έχω βάλει λάδι. Ναι, αλλά θα ξεκινήσουμε το λουκάνικο να βγάλει το λάδι και το λουκάνικο. Άκου. Θα το ξεκινούσαμε, απλά το κρεμμύδι θέλει περισσότερη ώρα επειδή το έχουμε μεγάλα κομμάτια. Άμα το είχαμε ψιλοκομμένο, θα βάζαμε πρώτο το λουκάνικο. Επειδή τώρα είναι μεγάλα κομμάτια, βάζουμε πρώτο αυτό και τι θέλουμε. Θέλουμε να το μαγειρέψουμε χωρίς λάδι για να πάρει μια καπνιστή γεύση από το τηγάνι. Οπότε, ορίστε. Δεν θα χάσει τα ζάχαρα του το κρεμμύδι. Ποια ζάχαρα, βρε κακομύρι. Πού το σκέφτηκες δηλαδή αυτό? Δηλαδή, ό,τι βλακεία σου έρθει με ρωτάς. Γιατί δεν ισχύει? Όχι βέβαια. Γιατί? Από τη στιγμή που ψήνει το κρεμμύδι, τότε βγάζει τα ζαχαρά του. Είτε το κάνει στη σχάρα, είτε το κάνει στο φούρνο, είτε το κάνει στο τηγάνι. Είτε το σουτάρει, είτε το βράσει. Ναι. Πάλι το κρεμμύδι θα γίνει γλυκό. Κοίτα εδώ τι παθαίνει το κρεμμύδι, το βλέπει. Ναι, τι. Που ψήνεται. Δεν σου θυμίζει λίγο τα κρεμμύδια που βάζουν στη σχάρα στο κεμπάπ και τα σερβίρουν σε φαγητό? Ναι. Γιατί τα ψήνουμε στην αρχή χωρίς καθόλου μα καθόλου λάδι. Στη συνέχεια θα βάλουμε. Απλά θέλουμε λίγο να καπιστούν. Πώς φαίνεται σαν τεχνική? Ωραία, αλλά. Αλλά. Τι σχέση έχουν με τα ρεβίθια, δεν έχω καταλάβει. Πήγαινε στέσο, αγόρι μου. Πιάσε να δουλέψω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις πιπεριές μας. Έχω δύο πιπεριές, ωραίες, υπέροχες. Μία κόκκινη και μία πράσινη. Κόβουμε στη μέση. Εδώ και εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τα σπόρια, δεν τα θέλουμε. Και τώρα, φίλε Διονύση, πώς νομίζεις ότι πρέπει να κόψουμε την πιπεριά? Ψιλοκομμένη, χοντροκομμένη, τετράγωνη, στρόγγυλη? Νομίζω ότι επειδή έχεις κόψει και τα κρεμμύδια, πολύ. Σωστός. Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια τεχνική.
πολύ ρουστίκ εδώ. Παίρνουμε και κόβουμε την περιά και να σου πω ακόμα πιο ρουστίκ είναι να πάρεις και να τη σκίσεις και με τα χέρια. Εδώ, κομμάτια. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Έτσι θα γίνει όντως πάρα πολύ ιδιαίτερο το φαγητό μας. Θέλουμε ένα ρουστίκ. Οπότε πάρτε τις περιές σας, κόψτε τις με τα χέρια. Και τι πρέπει να κάνουμε στις περιές? Ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε και στα κρεμμύδια. Τι? Να σοτάρουμε χωρίς καθόλου λάδι. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, το βλέπετε? Ακούστηκε αυτό τον υπέροχο θόρυβο που καψαλίζονται όλα μαζί μέσα στο τηγάνι. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολη. Υδρώνουμε τα λαχανικά μας και ουσιαστικά δεν ακούγεται σαν να τα έχουμε βάλει πάνω στράκα. Ακούς? Γιατί? Γιατί δεν βάλαμε καθόλου λάδι. Άμα βάζαμε λάδι, ξεκινούσε μια άλλη διαδικασία τελείως. Τώρα, ήρθε η ώρα του λουκάνικου. Θες να κόψω φέτες ή μισοφέγγαρα? Δύσκολα σου έβαλα. Λοιπόν, όπως και να τα κόψουμε, θέλω όντως να τα κόψουμε πολύ μικρά κομμάτια. Γιατί? Γιατί θα βάλουμε μέσα τα ρεβίθια. Τα ρεβίθια γενικά για να πάρουμε μια ολοκληρωμένη μπουκιά, άμα πάρουμε και κόψουμε μεγάλα κομμάτια το λουκάνικο, δεν θα πηγαίνει σε κάθε μπουκιά. Οπότε, ή θα πάρετε και τα κόψετε στη μέση λεπτά κομμάτια, ή θα κόψετε σε τέταρτα πάλι μικρά κομμάτια. Αλλά τι θέλω? Θέλω να υπάρχει σε κάθε μπουκιά λίγο λουκάνικο. Οπότε, όπως βλέπετε, εδώ έκοψα στη μέση μισοφέγγαρα. Θα κόψω ωραίες φετούλες μικρές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και θα σοταριστούν γρήγορα και θα δώσουν υπέροχη γεύση στο φαγητό μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα λουκάνικα πραγματικά είναι ένα μίξ μυρωδικών μέσα. Είναι σαν να βάζεις κάρι στο φαγητό σου. Γιατί ο κάθε χασάπης φτιάχνει τα δικά του λουκάνικα. Βάζει τα δικά του μυρωδικά και ουσιαστικά κάθε συνταγή που θα φτιάξετε την ίδια αυτή τη σαλάτα θα διαφέρει σε γεύση ανάλογα με το λουκάνικο που έχετε βάλει μέσα. Λοιπόν, θα προσθέσω και το σκόρδο εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει ένας μικρός χαμός. Γιατί μαζί με το λουκάνικο και το σκόρδο θα προσθέσω και λίγο δενδρολίβανο. Αγαπημένο μυρωδικό, πραγματικά. Και σε αυτή τη συνταγή πάει καταπληκτικά γιατί θα βάλουμε μέσα το λουκάνικο. Το λουκάνικο μαζί με το δενδρολίβανο γενικά είναι πολύ καλή φίλη, μας αρέσει και θα αρέσει και σε εσάς. Βάλτε και όπως βλέπετε, μην το λυπηθείτε. Μπορείτε να βάλετε και φασκόμηλο, του πάει πάρα πολύ. Γενικά θέλουμε έντονα αρωματικά. Εδώ πέρα το θυμάρι δεν θα πιάσει, γιατί είναι πιο έντονο το λουκάνικο από το θυμάρι. Καθώς έχουμε αυτό το υπέροχο μείγμα εδώ έτοιμο που έχει μέσα τι? Λουκάνικο, σκόρδο και δενδρολίβανο. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που έχει γίνει στο τηγάνι είναι φανταστικό. Όλα μας τα λαχανικά έχουν πάρει μια υπέροχη καπνιστή γεύση. Βλέπετε. Αυτό ο υπέροχο θορύβο μου αρέσει πάρα πολύ. Του καψαλίσματος. Τώρα κατευθείαν θα δείτε τι θα γίνει στο τηγάνι με το που ρίξουμε λάδι. Αλλάζει το τηγάνι και από σχάρα ουσιαστικά γίνεται τηγάνι. Θα προσθέσω 3 κουταλιές σούπας λάδι. Και με το που το βάζω, βλέπετε τι γίνεται. Κατευθείαν αλλάζει συμπεριφορά όλο το τηγάνι. Και ήρθε η ώρα για σοτάρισμα. Εδώ. Ουχου! Τέλειο. Τώρα βέβαια ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε εδώ χρώμα που έχουν οι πιπεριές και τα κρεμμύδια. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Με μία απλή κίνηση. Απλά δεν βάλαμε λάδι. Θα προσθέσω μέσα λουκάνικο, σκόρδο και το δεδρολιβάνο. Και τώρα θα γίνει ένας μικρός χαμός. Αφήστε το λουκάνικο να σοταριστεί με όλα τα υπόλοιπα λαχανικά, το σκόρδο και το δεδρολίβανο. Και απευθείας θα πάρουμε ένα φανταστικό, μα φανταστικό άρωμα, φανταστικές γεύσεις. Το κρεμμύδι έχει μαλακώσει, έχει γίνει σαν να είναι κρεμμύδι από στιφάδο. Τα ρεβίθια μου είναι σχεδόν έτοιμα, θέλουν άλλα 2 λεπτά. Από ό,τι θα κάνω, επειδή έχω και το σπανάκι μου εδώ πέρα, το ρίξω μέσα στο νερό να μαλακώσει και αυτό. Να μην χρειαστεί να το σοτάρω, γιατί θα γεμίσει το τηγάνι και στο τέλος θα βγει όλο έξω. Οπότε πολύ απλά ρίχνω το σπανάκι μου μέσα, εδώ. Ουχου! Και ουσιαστικά μαραίνω και το σπανάκι μου εδώ. Υπέροχα χρώματα, υπέροχες γεύσεις. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν τρώνε ρεβίθια, νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος να σερβίρεται διαφορετικός. Θα ξετρελαθούνε, γιατί πια δεν είναι ρεβίθια. Είναι ένα ολοκληρωμένο φαγητό με τα όλα του, με τα λαχανικά, το λουκάνικο, το δεδρολίβανο, το σκόρδο. Πραγματικά θα γίνει χαμός. Και πριν ρίξω μέσα το σπανάκι μαζί με τα ρεβίθια, θέλω να κάνω τη σάλτσα μου λίγο πιο σεξι, λίγο πιο kinky. Οπότε θα κάνω έτσι όπως είναι το φαγητό μου. Θα το σβήσω με λίγο ξύδι και μέλι, να το κάνω γλυκόξινο. Η αναλογία περίπου πάει 1-2. Δηλαδή, άμα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας ξύδι, πρέπει να ρίξουμε 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Οπότε θα πάω με 2 ξύδι, 4 μέλι. Κοφτές μέλι. Εδώ. Αφήστε να σβήσει το τηγάνι με το ξύδι. Και προσθέστε το μέλι. Εδώ. Όλαλα. Άντε, γεια. 2 κινήσεις, απλές και μέλωσε όλο το φαγητό. Και επειδή μέλωσε, θα κρατήσει ισορροπία το ξύδι, που έχει λίγο ξύδι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό έχει γίνει λουκούμι τώρα, το καταλαβαίνετε, α. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Η γεύση δεν υπάρχει. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε ένα κυρίως γεύμα. Πώς?
σπανάκι και ρεβίθια μέσα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα του ανακατέματος. Σκεφτείτε λίγο τι γίνεται εδώ μέσα. Γλυκό ξύνη σάλτσα με το μέλι, το ξύδι. Και τι δεν έχω βάλει καθόλου στη συνταγή μου, αλάτι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα να βάλω. Εντάξει, να μην το λυπηθούμε. Ξέρω, φαίνεται πολύ, αλλά δεν είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ όγκος του φαγητού. Είναι 4 γεμάτες μερίδες, κυρίως γεύματος, όχι ορεκτικού. Άμα πάει ορεκτικό, αυτό είναι για 8 με 10 άτομα. Οπότε βάζω αλάτι, βάζω πιπέρι. Άμα δεν βάλουμε αλάτι, πίπερο στη συνταγή, καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται τη συνταγή. Έχει το δρολίβανο, έχει τα αρωματικά μας. Ανακατεύω. Παναγία. Και επειδή τα ρεβίθια εγώ τα έχω συνδέσει πάρα πολύ με το λεμόνι, άσχετα που βάλαμε ξύδι, σβήνω λίγο τη φωτιά εδώ και θα προσθέσω ξύσμα από ένα λεμόνι και να στύψω και λίγο χυμό γιατί μου αρέσει. Σας πειράζει? Τέλεια. Θα βάλω και λίγο χυμό από το λεμόνι. Αλήθεια, εγώ τα ρεβίθια τα έχω συνδέσει 100% με το λεμόνι. Κάποιοι άνθρωποι συνδέουν κάποια φαγητά με συγκεκριμένη οξύτητα. Λοιπόν, βγάζουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα σερβιρίσματος. Θέλετε να βγάλω πιατέλα ή πιατάκι? Πιατέλα. Πιατάκι. Ωραία. Να σου πω κάτι, κι εγώ πιατέλα ήθελα, αλλά ο σκηνοθέτης είπε πιατάκι. Και κάτι θα έχει στο μυαλό του, γιατί συνήθως το σκηνοθετικό μυαλό σκέφτεται καλύτερα. Σου λέει ότι άμα βγάλει τώρα πιατάκι, θα βγάλει μετά πιατέλα. Και άμα βγάλει μετά πιατέλα, θα βγάλει μετά πιατάκι. Κάτι που δεν ισχύει, γιατί στη γίδα βραστή θα βγάλουμε πιάτο. Αλλά τέλος πάντων, τον ακούμε το σκηνοθέτη μας, γιατί καταλαβαίνετε. Όχι, τώρα αποφάσισες. Είπες πιατάκι. Οπότε πιατάκι θα σου βγάλω. Καραμελωμένα κρεμμύδια με μέλι, ξύδι, λεμόνι, σπανάκι, ρεβίθια, δεδρολίβανο. Και τα κρεμμύδια που είχαμε στην άκρη στο σπίτι μας τα χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε φαγητό. Μία πιπεριά που μας βρισκόταν μέσα στο ψυγείο τη χρησιμοποιήσαμε μέσα στο φαγητό. Λίγο σπανάκι που είχαμε στην κατάψυξη το χρησιμοποιήσαμε και κάναμε φαγητό. Και κοιτάξτε εδώ. Μία γαβάθα πραγματικά, ένα ολόκληρο τηγάνι με φαγητό. Το ζουμάκι μέσα είναι όνειρο, είναι η φανταστική γεύση που έχει η σαλάτα μας. Και βέβαια θα δοκιμάσω έτσι όπως είναι. Μαγεία μου. Για τα ρεβίθια με λουκάνικο και σπανάκι, σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάζουμε τα ρεβίθια και τα τελευταία 5 λεπτά προσθέτουμε το σπανάκι. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, κόβουμε τα κρεμμύδια σε 4 κομμάτια και χωρίζουμε τα φύλλα τους. Βάζουμε στο τηγάνι και ψήνουμε για να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Κόβουμε τις πιπεριές σε μεγάλα κομμάτια και τις προσθέτουμε στο τηγάνι. Ψήνουμε μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα, ρίχνουμε ελαιόλαδο και συνεχίζουμε να σοτάρουμε. Κόβουμε το λουκάνικο σε μισοφέγγαρα, ψιλοκόβουμε το σκόρδο, το δενδρολίβανο και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σβήνουμε με το ξύδι, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Σουρώνουμε τα ρεβίθια με το σπανάκι, τα βάζουμε στο τηγάνι και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Okay. Υπάρχει. Συγκλονιστικό. Τα ρεβίθια στην απόλυτη τους εκδοχή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζω.